το ανθρώπινο πρόσωπό της και την έμπρακτη αλληλεγγύη της δείχνει για ακόμη μία φορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεντρώνοντας ανθρωπιστική βοήθεια για τους σεισμόπληκτους της Αλβανίας και στις 7 περιφερειακές της ενότητες. Στο άγαλμα του Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλου, ήδη από την περασμένη Παρασκευή και από τις 8 το πρωί, εθελοντές υποδέχονται τους πολίτες και δέχονται την προσφορά τους. Με δάκρυα στα μάτια, μια γυναίκα αλβανικής καταγωγής με σεισμόπληκτους συγγενείς μας μίλησε για την προσφορά της. Είσαι από την Αλβανία? Ναι. Και είχες συγγενείς εκεί? Ναι. Είχες, Πού? Στο Τίρανα και στο Ντούρες. Και τι έφερες εδώ σήμερα? Έφερα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζι και χυμούς. Τι άλλο έφερα, δεν θυμάμαι, το και κρουασάν και κάτι για το παιδί. Με αποστολή, με πρωτοβουλία και παρότηση του Περιφερειάρχου μας, του κ. Απόστολου Τζιζικώστα, θα μεταβούμε στη Θουμάνε και στο Δειράκιο της Αλβανίας, όπου θα επιδώσουμε εμείς οι ίδιοι στις αρμόδιες αρχές τα είδη ανθρωπιστικής βοήθειας που θα έχουν συγκεντρωθεί. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας της Θεσσαλονίκης και των άλλων περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι συγκινητικά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και ήδη αρκετοί τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν συγκεντρωθεί. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αυτή μέχρι και τα Χριστούγεννα, γιατί δεν πρέπει να πάψουμε να είμαστε άνθρωποι, δεν πρέπει να σταματήσουμε, ειδικά τις άγιες μέρες αυτές, να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους, το βιός τους. Έχουν χαθεί ζωές, όλα αυτά εδώ μας συγκινούν και μας παρακινούν ασταμάτητα να στηρίζουμε την προσπάθεια αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Είμαστε εδώ από την περασμένη Παρασκευή, θα είμαστε μέχρι την Τετάρτη. Ερχόμαστε καθημερινά, 9 με 5, μαζί με άλλους εθελοντές και άλλα παιδιά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, έρχεται, φέρνει τρόφιμα? Φυσικά, έρχονται, φέρνουν τρόφιμα, ρούχα, οτιδήποτε μπορούν να προσφέρουν και οι ίδιοι. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας που έχει συγκεντρωθεί στο Θουμάνε και στο Δειράχιο. Οι πολίτες μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, δηλαδή όσπρια, κονσέρβες, μπισκότα, ξηρούς καρπούς, βρεφικές τροφές και άλλες συσκευασμένες τροφές μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένα νερά και χυμούς, καθώς και βρεφικές πάνες, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, είδη ρουχισμού, παπούτσια και είδη ατομικής υγιεινής.